Να ρωτήσω για Ναι, τις απλά κλίνες. να λέτε, για να σας... ο κ. Μαρτέζος είναι Ναι. χωρικός αντιπεριφερειάρχης της Αργολίδος. Ναι. Χαίρετε κύριε Κονταρά, κύριε Περιφερειάρχη, υπόλοιποι λαμβάνοντας μέρος στην τηλεδιάσκεψη. Ήθελα να ρωτήσω, αναφέρθηκε πριν ότι θα υπάρξει μία ανανέωση του εξοπλισμού στις ισόπεδες διαβάσεις. Δεδομένου ότι στην Αργολίδα είναι πάρα πολλές αυτές οι ισόπεδες διαβάσεις. Είναι κάποιος καινούριος εξοπλισμός, θα είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε. Μιλάω για το θέμα της ασφάλειας, όπως είναι προφανές. Είναι τελείως διαφορετικός εξοπλισμός. Είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πλέον. Είναι επίπεδο ασφαλείας ΣΥΛ4, έτσι ονομάζεται. Είναι από τα ανώτατα επίπεδα ασφαλείας. Και το άλλο που είναι σημαντικό είναι ότι θα υπάρχει σε real time παρακολούθηση της ισόπεδης διαβάσης από τον κεντρικό σταθμό. Δηλαδή θα μπορεί ένας ο τηλεδιοικητής που θα βρίσκεται στην Κόρινθο, ας πούμε, να βλέπει μία διάβαση έξω από το χιλιομόδι. Αν, ας πούμε, ένα αυτοκίνητο ακινητοποιηθεί πάνω ή αν συμβεί κάτι, μπορεί σε εκείνη τη στιγμή να πάρει τηλέφωνο το μηχανοδηγό, να μιλήσει μέσω ασυρμάτου με το μηχανοδηγό και να σταματήσει την... Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι αυξάνεται κατακόρυφα το επίπεδο ασφαλείας. Δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη σχετικά με τη λειτουργικότητα, δηλαδή, της γραμμής σχετικά με τη διέλευση των τρένων. Οπότε και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λάβετε σοβαρά υπόψη. Κοιτάξτε, έχουμε κάνει μια μελέτη για όλα αυτά. Έχουμε δηλαδή κάνει μια αυτοψία στη γραμμή. Οι μελετητές θα έχουν δει όλα αυτά και έχουν δώσει μια... έχουν παραδώσει τώρα εδώ πέρα μια μελέτη η οποία περιέχει συγκεκριμένα στοιχεία. Προφανώς, αν υπάρχει κάτι προς βελτίωση, θα το δούμε και θα κοιτάξουμε να το ενσωματώσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Για το πρώτο μέρος, είπαμε σήμερα τα εξής. Είχαν την καλοσύνη από τον ΟΣΕ και μας έφεραν τη μελέτη η οποία είναι πίσω μας. Μας τη γνωστοποίησαν επισήμως. Η μελέτη είναι εδώ για όποιες λεπτομέρειες θέλετε επιπλέον. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να εντάξουμε και να δημοκρατήσουμε το έργο. Θα πάρει ίσως λίγες εβδομάδες η διαδικασία η σχετική με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την για την αναθεώρηση. Εμείς όμως μπορούμε να κάνουμε πρόδρομες εργασίες. Εμείς μπορούμε και το κάνουμε ήδη από προχθές, έτσι, εδώ και εβδομάδες υπάρχει η συνεργασία αυτή, ώστε να είμαστε έτοιμοι με το πράσινο φως της αναθεώρησης να προχωρήσουμε στα χρήματα τα οποία θα δώσουμε ως περιφέρεια που θα είναι 15 εκατομμύρια ευρώ για την ασφάλεια. Και ασφάλεια είναι και τα σκύρα, τα σύγχρονα. Και πάση περιπτώσει να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει.